Ποιες εκλογές? Τις εκλογές, τέσσερις γύρους, κάτι κάθε Κυριακή. Εντάξει, όχι, τώρα είναι κάθε 4 χρόνια οι εκλογές. Πάμε για Σεπτέμβριο του 19. Απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παπάς κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στους δημοσιογράφους στην Πάτρα. Είμαι κατηγορηματικός ότι η προοπτική δημοψηφίσματος ή εκλογών υπάρχει στα μυαλά όσων ονειρεύονται ακόμα ότι το σενάριο της αριστερής παρένθεσης είναι ζωντανό. Εξαπέλυσε παράλληλα δρυμία κριτική προς τη Νέα Δημοκρατία. Ακόμα και εν μέσω σκληρών διαπραγματεύσεων, ακόμα και εν μέσω δημοσιονομικής στενότητας, ακόμα και χωρίς να έχει βγει η χώρα στις αγορές, αυτή η κυβέρνηση θεσμοθετεί τους μηχανισμούς και τις προϋποθέσεις της δίκαιης ανάπτυξης. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η μεγάλη διαφορά με την ανταγωνιστική παράταξη, η οποία κουβαλάει αμέτρητες αμαρτίες του παρελθόντος και ουδέν μάθημα έχει διδαχθεί από την πρόσφατη εμπειρία εφαρμογής αυτής της ακραίας νεοφιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής και θέλει να επανέλθει για να την εφαρμόσει εκ νέου. Τι θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία θέλει να ανατραπεί αυτή η κυβέρνηση για να επανέλθει στις δεσμεύσεις της πέμπτης αξιολόγησης που υπέγραψε τον Ιούλιο του 2014. 15.000 απολύσεις. Για το 2015 και για το 2016. Να μας πει η Νέα Δημοκρατία πού θα τις έκανε. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην επιστολή Τσακαλώτου προς τον πρόεδρο του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουφ, και στον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Με αφορμή το επίδομα που δόθηκε στους συνταξιούχους και την δυσφορία που προκλήθηκε στους Ευρωπαίους εταίρους. Η επιστολή Τσακαλώτου δεν είχε τίποτα το καινούριο. Είχε την επαναβεβαίωση ότι η Ελλάδα τηρεί τα συμφωνηθέντα της συμφωνίας του Ιουλίου του 2015. Είναι τόσο αστεία η προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων που προκαλεί το κοινό αίσθημα, νομίζω. Αυτή τη στιγμή θα περίμενε κανείς η αξιωματική αντιπολίτευση, έστω και μετά τις τελευταίες εξελίξεις και το ξεκλείδωμα των μέτρων για το χρέος, να χαιρετήσει ή να συνενέσει εκ των υστέρων στο γεγονός ότι η κυβέρνηση κατάφερε και απέδωσε 600 εκατομμύρια στους συνταξιούχους και πέτυχε και τον μειωμένο συντελεστή στα νησιά τα οποία έχουν και το κόστος της προσφυγικής κρίσης. Δυστυχώς αυτό δεν το είδαμε. Λοιπόν, καλά θα κάνουν ορισμένοι να συνηθίσουν στην ιδέα ότι δεν θα έρθει η καταστροφή για την οποία προσεύχονται. Ο Υπουργός απάντησε και σε ερωτήματα σχετικά με τις τηλεοπτικές άδειες, αναφέροντας πως τα χρήματα που δόθηκαν μετά τον διαγωνισμό θα επιστραφούν. Τα χρήματα που έχουν καταβληθεί ως πρώτη δόση για τις άδειες, είναι προφανές ότι με τη δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, διότι στο νομικό σύμπαν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι με το οποίο, στη βάση του οποίου νομικά εμείς μπορούμε να κινηθούμε, θα επιστραφούν. Παράλληλα, απάντησε και στο τι μελιγενέστε για τα περιφερειακά μέσα. Τον περιφερειακό τύπο και τα περιφερειακά κανάλια η κυβέρνηση θέλει και επιθυμεί να τα στηρίξει. Έχουμε λάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, όπως είναι η υποπτία της κρατικής διαφήμισης και η διασφάλιση του 70-30, δηλαδή διότι είχαμε φαινόμενα κρατική ή φορείς αυτοδιοίκησης κατά το παρελθόν να ξοδεύουν όλο το διαφημιστικό τους budget σε μέσα ενημέρωσης του κέντρου, ο περιφερειακός τύπος μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ και στην τοπική ανάπτυξη. Βεβαίως, πρέπει όλοι μεταξύ μας να είμαστε ειλικρινείς και να παραδεχτούμε ότι υπάρχουν και φαινόμενα τα οποία θα θέλαμε όλοι να μην τα βλέπουμε να υπάρχουν ως τέτοια. Δηλαδή, περιφερειακά κανάλια με 3 εργαζόμενους. Με έναν εργαζόμενο το έχουν καταφέρει και αυτό? Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό το αφήνω στην κρίση σας.